Καλώς ήρθατε στο πλαίσιο The Home Show, το μοναδικό game show γνώσεων και τεχνολογίας, το οποίο αναδεικνύει τα μυστικά tech info των λευκών και οικιακών συσκευών. Καλώς ήρθατε. Και όχι μόνο φυσικά, γιατί όπως γνωρίζετε ήδη, εδώ πέρα δεν μαθαίνουμε μόνο, αλλά διασκεδάζουμε και πάρα πολύ. Είμαι ο Σπύρος Σούλης και είμαι ο οίκο δεσπότης σας. Μην τα ξαναλέμε. Γιατί εδώ δεν παίζουμε μόνο, αλλά κερδίζουμε κιόλας. Πολύ μεγάλα δώρα, πολύ μεγάλα. Το παιχνίδι είναι απλό. Τρία διαφορετικά levels, ένας νικητής, 300 ευρώ η δωροεπιταγή από το πλαίσιο. Στο σημερινό μας επεισόδιο θα ασχοληθούμε με τον κλιματισμό και θα το κάνουμε πολύ πιο συγκεκριμένα στο τρίτο level. Αυτό όμως που είναι πολύ συγκεκριμένο είναι το υπέροχο δώρο που θα κερδίσετε όλοι εσείς που μας βλέπετε από το τάμπλετ, το κινητό, τον υπολογιστή σας, από μία οθόνη τέλος πάντων, σας έχω το μεγαλύτερο δώρο. Κάντε λοιπόν subscribe, like και comment για να μπείτε στην κλήρωση και να κερδίσετε ένα κλιματιστικό Daikin Emura αξίας 1.599 ευρώ. Αυτό δεν είναι δώρο. Δωράκι. Τώρα όμως πάμε να γνωρίσουμε τους παίκτες μας. Μαζί μας έχουμε τον Αντώνη και τον Νίκο. Εδώ ο Νίκος, ωραίος, είναι αστυνομικός, παρακαλώ, αλλά και φοιτητής και δηλώνει ότι έχει γνώσεις και ότι είναι πολύ ανταγωνιστικός. Θα σε ρωτήσω κάτι. Και αστυνομικός και φοιτητής. Μάλιστα. Πού αστυνομικός? Είμαι αστυνομικός στα Βόρεια Προάστια. Α, στα Βόρεια Προάστια. High class αστυνομικός, ναι. Λοιπόν, και σπουδάζω και στην Πάντιο. Τι σπουδάζει στην Πάντιο? Δημόσια διοίκηση Πάντιο. Ωραία. Δηλαδή, εκεί πέρα ανάμεσα στα μαθήματα έχει ένα διάλειμμα, τρέχει στα Βόρεια Προάστια, λαμβάνει ένα κλέφτη, γυρνά πίσω στο πανεπιστήμιο. Είναι καλό, πολύ. Πολύ καλό. Πολύ. Μ' αρέσει. Ο Αντώνης είναι 26 ετών, φοιτητής επίσης της Γυμναστικής Ακαδημίας, DJ για τους φίλους του και δηλώνει γκατζετάκιας. Επίσης, δεν του αρέσει καθόλου να χάνει. Ισχύει? Εννοείται πως ισχύει. Ναι. Να διορθώσω ότι είμαι 21, συγγνώμη. Εντάξει, ναι. Δεν σε μεγαλώσαμε και τόσο, είπαμε και 65, 26, σε είπαμε. Πάμε λοιπόν, φύγαμε, level 1. Μπροστά σας λοιπόν έχετε ένα κόκκινο κουμπί. Πατήστε το άφοβα, γρήγορα και κερδίστε την ευκαιρία να απαντήσετε πρώτοι. Κάθε σωστή απάντηση λοιπόν κερδίζει από έναν βαθμό. Η γνωστή για τα πενιρλί της δροσιά συνορεύει με το κρυονέρι. True ή troll? Stop. Παιδιά, όχι, δεν θα τα απαντήσετε αυτό. Δηλαδή, συγγνώμη, εσείς εκεί σας είπα να γράψετε ερωτήσεις για κλιματιστικά και μου γράψετε για τη δροσιά και το κρυονέρι, αν συνοδεύουν και πενιρλί μαζί. Είναι κοντά. Ωραίο, ωραίο, ωραίο. Λοιπόν, αυτά δεν πάνε όλα μαζί. Απορρίπτεται. Να κυρώνω. Άλλη πρώτη ερώτηση. Πάμε λοιπόν στην επόμενη πρώτη ερώτηση. Ο Κινέζος εφευρέτης Ντίν Χουάν, που έζησε τον 1ο αιώνα π.Χ. την εποχή της δυναστείας Χαν, επινόησε τον περιστρεφόμενο ανεμιστήρα. True ή troll? Αντώνη. Είναι true. Αντώνη, είναι σωστό. Πάμε στη δεύτερη ερώτηση. Το binge-watching όλων των επεισοδίων της σειράς Peaky Blinders επιβαρύνει το περιβάλλον τόσο όσο η διαδρομή Birmingham-Manchester με το αυτοκίνητο. True ή troll? Αντώνη. Troll. Λάθος. Είναι true. Δυστυχώς. Είναι true και μάλιστα η απόσταση είναι γύρω στα 140 χιλιόμετρα. Δηλαδή, παιδιά, άμα βλέπετε τη μία σειρά μετά την άλλη, καταστρέφεται και το περιβάλλον, όχι τίποτα άλλο. Καλό το binge-watching, αλλά έχει και παρενέργειες. Ερώτηση 3. Κάθε φορά που ανοίγεις την πόρτα του φούρνου ενώ ψήνεις, χάνεις γύρω στο 60% της θερμότητας. Νίκος. True. Νίκο μου, λάθος, είναι troll. Η αλήθεια είναι ότι κάθε φορά που ανοίγετε τον φούρνο, χάνεις γύρω στο 20%. Τέταρτη ερώτηση, παραμένουμε στο 1-0 υπέρ του Αντώνη. Το βασικό υλικό ενός μικροτσίπ υπολογιστή βρίσκεται στην άμμο της θάλασσας. Αντώνη. Εντάξει, troll είναι αυτό, ρε. Εντάξει, Αντώνη, true είναι αυτό. Και χαίρεται ο Νίκος μας. Κάτσε να σας διαβάσω μισό λεπτό γιατί τώρα, γιατί δεν το θυμάμαι κιόλα απ' έξω. Η άμμος της θάλασσας αποτελείται από διοξίδιο του πυρητίου, το οποίο είναι παραδοσιακά το βασικό υλικό στην κατασκευή ολοκληρωμένων κυκλωμάτων, γνωστών και ως μικροτσίπ. Καλά, το αυτό δεν είναι σοου. Η Μπριτάνικα είμαστε, το έχετε καταλάβει. Έτσι, θα φύγετε, θα γράψετε για το πανεπιστήμιο, θα πάρετε πτυχίο. Εντάξει, πολύ δύσκολο. Και πάμε στην ερώτηση 5, την τελευταία ερώτηση του πρώτου level. Έτοιμοι? Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές του Διεθνούς Διαστημικού Σταθμού δεν μπορούν να προσβληθούν από ιούς. Νίκος. Είναι troll αυτό.
Σωστά, είναι τρολ. Ισοφάρισε ο Νίκος 1-1 και είναι μεγάλη τρολιά. Συγκεκριμένα έχουν πιάσει ιό στον διαστημικό σταθμό, στον διεθνή διαστημικό σταθμό. Δεν ήταν κορονοϊός, ήταν από τους άλλους, των υπολογιστών. Και αυτό έγινε το 2013. Βάλανε ένα τσιπάκι USB μέσα και έπιασε ιό όλος ο δορυφόρος. Βαθμολογία λοιπόν 1-1, ισοπαλία στο τέλος του πρώτου level. Παίζετε για 300 ευρώ δώρο επιταγή από το πλαίσιο και είμαστε έτοιμοι να πάμε στο level 2. Περνάμε στο level 2. Σε αυτό το level, λοιπόν, θα πρέπει να απαντήσετε σε 5 ερωτήσεις, οι οποίες όμως αυτή τη φορά έχουν 3 πιθανές απαντήσεις. Α, Β ή Γ. Πώς το λέμε αυτό? Α, Β, Γ. Συγχαρητήρια, multiple choice το λέμε. Τώρα υπάρχει και αρνητική βαθμολογία, δηλαδή πραγματικά μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω. Τι εννοώ ακριβώς? Όποιος πατήσει πρώτος το buzzer και πάλι θα μπορεί να απαντήσει πρώτος. Εάν απαντήσει σωστά, κερδίζει έναν βαθμό. Αν απαντήσει όμως λάθος, αφαιρείται ένας βαθμός από τη βαθμολογία. Και όχι μόνο αυτό, μπορεί να απαντήσει ο αντίπαλος, ο οποίος, εάν κερδίσει σωστά, πάλι κερδίζει ένα βαθμό. Αλλά αν απαντήσει λάθος, χάνει και αυτός ένα βαθμό. Ξεκινάτε με ισοπαλία, που είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, και πάμε να παίξουμε το level 2 τώρα. Πώς λέγεται η πριγκίπισσα που προσπαθεί από το 1985 να σώσει ο Μάριο στη διάσημη σειρά βιντεοπαιχνιδιών Super Mario? Apple, Peach ή Apricot? Ο Αντώνης έχει πατήσει ήδη. Αντώνη? Peach. Peach. Μπράβο, Αντώνη. Σωστό. Γέρασε αυτή η Peach. Κορονοϊός. Κάτσε, δεν μπορώ. Και χειραψίες κιόλα. Γέρασε αυτή η Peach και μυαλό δεν έβαλε. Αυτό προσπαθώ να πω τόση ώρα. Μέχρι στιγμής το σκορ είναι 2 για τον Αντώνη και 1 για τον Νίκο. Και πάμε στη δεύτερη ερώτηση. Ποια τεχνολογία εφαρμόστηκε για πρώτη φορά το 2019 στα ελληνικά γήπεδα? Το Tartar, το Spar, το VAR. Νίκος. Το VAR. Το VAR είναι. Το VAR, Νίκο μου. VAR του. VAR του, Νίκο. VAR του. 2-2 και συνεχίζει το ντέρμπι. Πάμε λοιπόν στην τρίτη ερώτηση. Ποιος εφήβρε τον τηλεχειρισμό? Ο Νίκολα Τέσλα, ο Γκράχαμ Μπέλ, ο Τόμας Έντισον. Αντώνη. Ο Τέσλα. Πολύ σωστά. Καλά έκανες και απάντησες γρήγορα. Ο Τέσλα. 3-2. Επόμενη ερώτηση. Ποια λέξη είναι συνώνυμη της βεντάλιας του αρχαιότερου μέσου δροσίσματος? Το παρασόλι, το ρηπίδιο ή η μπέμπελη? Α, σας έχω. Αντώνη. Το Β. Το ρηπίδιο, ε. Το ξέρεις αυτό ή έτσι το πες? Μου ήρθε πολύ κοντά η λέξη. Λέω ρηπίδιο, ρηπτό, οπότε... Καλά έκανε και σου ήρθε, γιατί είναι σωστό. Είναι πάρα πολύ σωστό. Το ξέρετε, η μπέμπελη, παιδιά, είναι η λαρά, δηλαδή είναι αρρώστια. Παρασόλι είναι το παρασόλι που λέμε, που πηγαίνανε οι κυρίες με τον μπρελίνα. Και πολύ καλά τα είπες, λοιπόν. 4-2 και πέμπτη ερώτηση. Πόσους πυρήνες θα έχει ο επεξεργαστής του νέου PlayStation που αναμένεται να κυκλοφορήσει στο τέλος του έτους? 4, 8 ή 16. Να το πατήσω εδώ. Το έχω. Πες το. 16. Λάθος. Το πείτε, ε. Α, δεν μπορώ να πω. Γιατί κάνεις ένα βαθμό. Από τους 4 πέφτεις στους 3 και δίνεται η ευκαιρία στον Νίκο να ισοφαρίσει. Βρες το και ισοφάρισες. Το Β. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. 8. Τι ανατροπή είναι αυτή, τι ανατροπή είναι αυτή. Λες και το ξέρα. 3. 3. Και ακολουθεί το sudden home. Ένας από εσάς θα πάει σπίτι και ένας θα πάει στον τελικό. Χαμογέλα. Συγκεντρώσου, αλλά χαμογέλα. Πάμε, ναι. Πάμε, 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 πάμε. Η ερώτηση είναι, οι πρώτες μηχανικές σκούπες. Προπομπή των ηλεκτρικών σκουπών δημιουργήθηκαν για να α. Καθαρίζουν τραπέζια, β. Καθαρίζουν χαλιά, γ. Καθαρίζουν τζάκια. Είναι. Αντώνη. Θα πω τα τζάκια. Σε ερώτησα για ποιον λόγο δημιουργήθηκαν οι πρώτες μηχανικές σκούπες. Για να καθαρίζουν τραπέζια, για να καθαρίζουν χαλιά ή για να καθαρίζουν τζάκια.
Και εσύ είπες ότι φτιάχτηκαν για να καθαρίζουν τζάκια. Ήταν για να καθαρίζουν χαλιά. Δυστυχώς, Αντώνη, δεν το βρήκες. Νίκο, περνάς στο μεγάλο τελικό. Σούπερ ανατροπή! Σούπερ! Σούπερ ανατροπή. Είσαι πάρα πολύ καλός, Αντώνη, πάρα πολύ καλός. Έφτασες μέχρι την πηγή, μπορεί να μην ήπιες νερό, αλλά πραγματικά είσαι πάρα πολύ καλός, το πήγες μέχρι το τέλος. Αλλά εδώ πέρα ο φίλος τα έφερε όλα ανάποδα. Δεν θα φύγεις με άδεια χέρια, αυτό είναι από μένα και από το πλαίσιο φυσικά. Ευχαριστώ, πλαίσιο. Μην το ανοίξεις τώρα, έλα, μην το ανοίξεις τώρα. Δεν έχει τίποτα μέσα γι' αυτό. Μπράβο, πήγαινε από εκεί. Γεια σου. Χάρηκα πολύ. Ένα μεγάλο χειροκρότημα στον Αντώνη μας. Είμαστε έτοιμοι λοιπόν να παίξουμε το Final Level Speed Lab. Στο Final Level, επωνομαζόμενο και Speed Lab, θα έρθεις αντιμέτωπος με τον χρόνο. Θα έχεις 1,5 λεπτό στη διάθεσή σου για να απαντήσεις 10 ερωτήσεις. Εάν από αυτές τις 10 ερωτήσεις απαντήσεις στις 6 σωστά, τότε θα είναι δική σου η δωρεπιταγή των 300 ευρώ γιατί θα έχεις κερδίσει. Ωραία. Και είσαι έτοιμος? Είμαι έτοιμος, πάμε. 3, 2, 1, φύγαμε. Ο Willis Carrier εφήβρε το ηλεκτρικό κλιματιστικό για να σώσει τη δουλειά του κατά λάθος για ένα στοίχημα. Το Β. Τι σημαίνουν τα αρχικά BTU στην απόδοση ενός κλιματιστικού? Born to upset, British Thermal Unit by the Unit. By the unit. Με το κλιματιστικό Daikin Emura εξοικονομείς ενέργεια όταν το δωμάτιο είναι άδειο γιατί ανοιχνεύει το χώρο με κάμερα, με υπέρυθρο αισθητήρα, με αισθητήρα όσφρησης. Αλφα. Αλφα. Τι μήκος είχε το πρώτο κλιματιστικό που τοποθετήθηκε σε κατοικία το 1914? 2 μέτρα, 6 μέτρα, 12 μέτρα. 6 μέτρα. Πόσα περίπου BTU αρκούν για να καλύψεις έναν τυπικό χώρο 50 τετραγωνικών? 12.000, 18.000, 24.000. Αλφα. Το κλιματιστικό το Yotomi Izuru διαθέτει κουμπί αυτοκαθαρισμού που απομακρύνει τη σκόνη με τη βοήθεια πανιού με μικροίνες, συμπυκνωμάτων νερού, φτερού. Β. Η συντήρηση ενός οικιακού κλιματιστικού θα πρέπει να γίνεται τουλάχιστον κάθε μήνα, κάθε χρόνο, κάθε 3 χρόνια. Β. Πώς λέγεται στα κλιματιστικά μηντέα η λειτουργία ρύθμισης της θερμοκρασίας ανάλογα με το που βρίσκεσαι εσύ μέσα στο χώρο? Follow me, Smart Pole, Big Brother. Α. Ιδανικά κάθε πότε πρέπει να καθαρίζουμε τα φίλτρα ενός κλιματιστικού? Κάθε μέρα, κάθε 15 μέρες, κάθε χρόνο. Το Β. Το κλιματιστικό Daikin Sensira εκτός από Wi-Fi Ready διαθέτει και λειτουργία αφίγρανσης, φίλτρο που συγκρατεί τα αιωρούμενα σωματίδια και τα δύο. Το Γ. Μπράβο! Απάντησες και τις 10. Και μείναν και 4 δευτερόλεπτα. Μπράβο ρε Νίκο, μπράβο, μπράβο, μπράβο. Ειλικρινά στο λέω, είσαι μάγκας, είσαι πρώτος. Συγχαρητήρια. Ευχαριστώ. Πάμε να δούμε τι έχεις απαντήσει σωστά. Πάμε να δούμε. Ο Willis Carrier εφήβρε το ηλεκτρικό κλιματιστικό. Είπες το Β, η σωστή απάντηση είναι το Α. Τι σημαίνουν τα αρχικά BTU στην απόδοση ενός κλιματιστικού? Είπες το Γ, δηλαδή by the unit, αλλά η σωστή απάντηση είναι το Β. British Thermal Unit. 8 ερωτήσεις ακόμα. Με το κλιματιστικό Daikin Emura εξοικονομείς ενέργεια όταν το δωμάτιο είναι άδειο γιατί ανοιχνεύει τον χώρο, είπες το Α, με κάμερα δηλαδή. Η σωστή όμως απάντηση είναι το Β, με υπέρυθρο αισθητήρα. Είμαστε ακόμα... Έχουμε. Στο μηδέν. Με δρόμο. Μη μου πέφτεις. Εντάξει. Έλα. Πάμε, πάμε. Πάμε. Τι μήκος είχε το πρώτο κλιματιστικό που τοποθετήθηκε σε κατοικία το 1914? Είπες το Β. Και η σωστή απάντηση είναι το Β. Και μόλις κέρδισες τον πρώτο σου βαθμό. Πέμπτη ερώτηση. Πόσα περίπου BTU αρκούν για να καλύψεις έναν τυπικό χώρο 50 τετραγωνικών? Είπες το Α και η σωστή απάντηση είναι το Α. Θα σε στεναχωρήσω. Έκανα λάθος από τη χαρά μου, γιατί σωστή απάντηση είναι το γάμα. Δεν πειράζει. Συνεχίζουμε. Είσαι σίγουρος ότι δεν πειράζει? Εντάξει. Μην με πας στο πνεύμα στα βόρεια προάστια. Όχι, όχι. Ερώτηση έκτη και πρέπει να σου πω ότι έχουν απομείνει 5 ερωτήσεις. Θα πρέπει να έχεις απαντήσει σωστά και στις επόμενες 5 για να κερδίσεις το μεγάλο δώρο.
Το κλιματιστικό Toyota Mizuru διαθέτει κουμπί αυτοκαθαρισμού που απομακρύνει τη σκόνη με τη βοήθεια. Είπες το Β και η σωστή απάντηση είναι το Β. Και το είπα σωστά αυτή τη φορά. Πάμε στην επόμενη ερώτηση. Η συντήρηση ενός οικιακού κλιματιστικού θα πρέπει να γίνεται τουλάχιστον κάθε χρόνο. Ναι. Πρέπει να γίνεται κάθε χρόνο. Ναι. Πρέπει να γίνεται κάθε χρόνο. Κάθε χρόνο. Κάθε χρόνο. Και στο πλαίσιο μπορείτε να προμηθευτείτε και ετήσια συντήρηση για ένα, δύο ή τρία χρόνια. Για να μην το ξεχνάτε, να σας έρχεται για να είστε σίγουροι. Τα πας περίφημα. Τρεις ερωτήσεις έχουν μείνει. Εάν τις έχεις απαντήσει και τις τρεις σωστά, κέρδισες. Πώς λέγεται στα κλιματιστικά μητέα η λειτουργία ρύθμισης της θερμοκρασίας ανάλογα με το πού βρίσκεσαι εσύ μέσα στο χώρο. Λέγεται Follow Me, λέγεται Smart Pal ή λέγεται Big Brother. Είπες το Α και Follow Me μαζί στη νίκη γιατί πας ένα-ένα και τα βρίσκεις πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία τα πας. Μπράβο, 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 μπράβο. Ωραία. Ένατη ερώτηση. Ιδανικά, κάθε πότε πρέπει να καθαρίζουμε τα φίλτρα ενός κλιματιστικού. Κάθε μέρα? Δεν νομίζω. Κάθε 15 μέρες ή κάθε χρόνο? Είπες το Β, δηλαδή κάθε 15 μέρες. Ναι. Ναι. Ναι, κάθε 15 μέρες. Πολύ μ' αρέσει, πολύ μ' αρέσει. Πολύ μ' αρέσεις, γιατί έχεις και αυτοπεποίθηση και ξέρεις τι απαντάς. Τώρα θα πω τη δέκατη. Εάν έχεις απαντήσει σωστά, κερδίσεις. Δέκατη ερώτηση. Το κλιματιστικό Daikin Sensira, εκτός από Wi-Fi Ready, διαθέτει και Α, λειτουργία αφύγρανσης, Β, φίλτρο που συγκρατεί τα αιωρούμενα σωματίδια, Γ και τα δύο. Είπες το Γ και τα δύο και η σωστή απάντηση είναι και τα δύο! Ναι, δώρο επιταγή 300 ευρώ από το πλαίσιο δική σου και θέλω να σε αγκαλιάσω, αλλά δεν κάνει. Έλα, από μακριά. Από μακριά. Χαίρομαι πάρα πάρα πολύ, Νίκο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Το δώρο είναι δικό σου, ολό δικό σου, 300 ευρώ από το πλαίσιο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Χάρηκα που έπαιξα. Και εγώ χάρηκα που, χάρηκα που σε γνώρισα. Bye! Ευχαριστώ. Εκεί, κάνε την πασαρέλα. Το καλό. Εμείς θα τα δούμε ξανά την άλλη Πέμπτη στις 5 το απόγευμα. Μέχρι τότε πατήστε το link στο description και δείτε μαζεμένα όλα τα κλιματιστικά που είδαμε σήμερα και τα τεχνικά τους χαρακτηριστικά. Κάντε subscribe, like και comment εδώ κάτω για να μπείτε στην κλήρωση και να κερδίσετε αυτό το εξαιρετικό δώρο. Ένα κλιματιστικό Daikin Emura 9000 BTU αξίας 1.599 ευρώ. Βλέπετε πόσο μοντέρνο σχεδιασμό έχει και τι υπέροχο ματ τελείωμα αφήστε που έχει και λειτουργία αφύγρανσης. Εάν θέλετε λοιπόν και να δροσιστείτε και να αφυγρανθείτε, κάντε like, κάντε subscribe, κάντε και comment και θα γίνει δικό σας. Ένας από εσάς το πήρε. Δικό σου. Το μεγαλύτερο δώρο από το πλαίσιο. Αυτά λοιπόν από εμένα για σήμερα. Σας χαιρετώ. Άντε σπίτια σας τώρα. Go home. Go home να πάω κι εγώ. Γεια! Yeah.